Η SAP και οι συνεργάτες της γιορτάζουν τα 20 χρόνια παρουσίας και καινοτομία στην ελληνική αγορά και διοργάνωσαν το SAP Athens Forum με σκοπό την ενθάρρυνση ανταλλαγής απόψεων και ιδεών σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στο χώρο της πληροφορικής. Καταξιωμένα στελέχη της SAP από όλο τον κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και όχι μόνο, μίλησαν διεξοδικά για την ψηφιακή επιχείρηση και πώς οι σύγχρονοι επιχειρηματίες μπορούν να τη σχεδιάσουν και να την παρακολουθούν. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνουμε το ετήσιο συνέδριό μας. Νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να δούμε πώς η Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει μια νέα πορεία και να κινηθεί προς την ανάπτυξη και προς ένα καλύτερο αύριο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις, καθώς και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στο χώρο της πληροφορικής. Οι υφιστάμενοι πελάτες θα δουλεύουν μελλοντικά, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πλατφόρμα στην οποία πάνω θα δουλέψουν τα νέα παιδιά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα startups, για να φτιάξουν συμπληρωματικά applications. Άρα η ιδέα είναι την υφιστάμενη υποδομή να την κάνω όσο γίνεται πιο απλή, να τη μετασχηματίσω, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα στην ίδια πλατφόρμα να δώσω και το δικαίωμα σε καινούριους ανθρώπους να χτίσουν και να στήσουν εταιρείες. Φέτος, για πρώτη φορά, παράλληλα με το SAP Forum, η εταιρεία διοργάνωσε και το πρώτο SAP Youth Forum. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πλέον έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε απευθείας με την νεολαία, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα και για την εταιρεία μας αλλά και για τη χώρα περνάει μέσα από την ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας και στην παραγωγή των νέων ανθρώπων, που δυστυχώς έχουν πληγεί περισσότερο από όλους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης.